techblog.gr. Κρατάω στα χέρια μου το Sony Ericsson Xperia Neo V. Αυτό που έχει φέρει αποκλειστικά η Vodafone σε καταπληκτική τιμή 199 ευρώ. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Καταπληκτικό, μοναδικό ή ας πούμε αγοράστε το, τρεχάτε και τέτοια. Αλλά πραγματικά το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Το βλέπω και στα σχόλιά σας και στην όρεξή σας να πάτε να το αγοράσετε. Υπάρχουν παιδιά κινητά στην αγορά, όμως μιλώντας και με την ίδια τη Sony Ericsson, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν προλαβαίνουν να φέρνουν. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή και να μην σκέφτεστε άλλα πράγματα, ότι το δίνουν μόνο σε συνδρομητές συμβολέου ή κάτι άλλο. Σκέτη συσκευή από τη Vodafone πωλείται 199 ευρώ. Και τι παίρνουμε με αυτά τα χρήματα? Xperia μοντέλο φυσικά 2011, το καλοκαίρι είχε ανακοινωθεί. Το συγκεκριμένο είναι το μοντέλο V, που Neo V, το οποίο η διαφορά του με το Neo είναι ότι εδώ πέρα έχουμε πλέον κάμερα 5 MP και όχι 8 MP. Και αν δεν κάνω λάθος, το Neo σε όποιες χώρες κυκλοφόρησε, σε ελάχιστα κομμάτια, είχε μέσα στο κουτί 8 GB microSD. Αυτό έχει μέσα 2 GB. Και φυσικά θα το βρείτε σε μαύρο και λευκό χρώμα, το λευκό το κρατάω στα χέρια μου. Αυτό είναι και το κουτάκι όταν θα πάτε να το αγοράσετε. Unboxing δεν κάνω, μιας και σας έχω πει ότι μόνο όταν έχω σφραγισμένες συσκευές στα χέρια μου μου αρέσει να κάνω unboxing, για να φέρνω στο φως, στη ζωή, πρώτη φορά συσκευές. Μόνο αυτό το φορτιστή έχει μέσα. Το καλώδιο φυσικά θα είχε και hands-free. Σε αυτό που μου στείλανε εμένα από Vodafone, μάλλον είναι δουλεμένη η συσκευή και κάπου έχουν παραπέσει. Πάντως έχει και hands-free μέσα. Το βάζω στην άκρη, φέρνω το κινητό μπροστά μου. Να πούμε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Αφού πρώτα πω ότι η συσκευή είναι πολύ κομψή και κάθεται ωραία στην παλάμη μου. Ας ανοίξω λίγο και το zoom της κάμερας να το δείτε από μακριά πώς είναι το κινητό. Ωραία αίσθηση στην αφή και ωραίο design, λεπτό, σχετικά ελαφρύ, δεν το νιώθεις στο χέρι, 126 γραμμάρια. Ξαναπλησιάζω το zoom εδώ και να πούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχουμε οθόνη αφής multi-touch capacitive, εντάξει πλέον δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. 3,7 ίντσες ανάλυση 854x480 pixels. Έχει μέσα τις ευλογίες της μαμάς Sony σε ό,τι αφορά την οθόνη, οπότε έχουμε Bravia Engine που βγάζει καλύτερα χρώματα και πιο έτσι φωτεινά. Να το βλέπουμε εδώ πέρα, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την επιλογή. Τη διαφορά θα τη δούμε στις φωτογραφίες και στην αναπαραγωγή του βίντεο, πάντα οπότε ενεργοποιημένο το Mobile Bravia Engine. Φυσικά όπως είδατε λίγο νωρίτερα έχουμε και επιλογή xCloud που η Sony Ericsson την έχει μόνο στα κινητά της. Θα το δούμε και επί του πρακτέου αργότερα. Δυναμώνει, αναβαθμίζει τον ήχο, έτσι τον κάνει πιο δυνατό από το ενσωματωμένο μεγάφωνο, το οποίο ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι αρκετά δυνατό. Έχουμε επεξεργαστή 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB. Η κάμερα όπως είπα είναι 5 MP, έχει αυτό το LED flash που βλέπουμε εδώ. Μπορεί να τραβήξει κάμερα βίντεο 1280x720 pixels HD και φυσικά με την αναβάθμιση στην έκδοση Android 2.3.4 Gingerbread έχουμε πλέον και τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών 3D. Η κάμερα, παιδιά, προσοχή, δεν είναι 3D. Ξέρετε ότι τα 3D κινητά έχουν δύο κάμερες. Εδώ πέρα γίνεται με λογισμικό αυτή η πατέντα, ψευδο 3D φωτογραφίες, τις οποίες ούτε η οθόνη είναι 3D, επειδή πολλοί έχετε μπερδευτεί και ρωτάτε. Όχι, τις φωτογραφίες της 3D που τραβάμε μπορούμε να τις δούμε μόνο σε τηλεόραση 3D και μέσα από την έξοδο HDMI, πάλι πάτησα εδώ, HDMI του κινητού. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κινητό μεταξύ άλλων έχει έξοδο micro HDMI για σύνδεση με τηλεόραση HDMI.
τις καινούργιες τις HD. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, για να δούμε τις φωτογραφίες 3D πρέπει να είναι και η τηλεόρασή μας 3D. Καλώδιο HDMI δεν υπάρχει μέσα στη συσκευή, θα πρέπει να αγοράσετε αν θέλετε κάτι τέτοιο. Πάω στην κάμερα μέσα για να σας δείξω, να τα περνάμε ένα-ένα. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις της κάμερας και βλέπουμε, ας πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει και σταθεροποιητή εικόνας. Τα megapixel είναι αυτά. Και βλέπουμε σε αυτό εδώ πέρα ημικυκλικό πανόραμα 3D. Έτσι, ουσιαστικά τραβάει πανοραμικές φωτογραφίες που ξεκινάς από το ένα σημείο και προχωράς. Εντάξει, τώρα το πήγα γρήγορα. Κάνεις έτσι στο περιβάλλον γύρω σου, τραβάς τις φωτογραφίες πανόραμα. Αυτές είναι οι 3D που μπορείς να δεις μόνο σε τηλεόραση 3D, όχι στο κινητό. Έχουμε μπροστινή κάμερα, δεν θυμάμαι τώρα, VGA πρέπει να είναι η ανάλυσή της, για βίντεο κλήσεις. Έχουμε 320 MB μόνο ελεύθερο χώρο μέσα, αλλά είπα, έρχεται μαζί με την κάρτα 2 GB, τη microSD. Μπαταρία 1500 mAh, ραδιόφωνο FM, σημαντικό για πολλούς από εσάς. Και τίποτε άλλο σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μόνο να πω ότι εκτός από εδώ πέρα αυτό το μικρόφωνο, υπάρχει και δεύτερο μικρόφωνο εδώ που κάνει noise cancellation, άρα διαβάζει ακούει τους, καταγράφει τον περιβάλλοντα ήχο, το βλέπουμε εδώ πέρα το δεύτερο μικρόφωνο, και κάνει καλύτερη την επικοινωνία μας όταν πραγματοποιούμε τηλεφωνικές κλήσεις. Έβγαλα, άνοιξα και το καπάκι το πίσω, είπαμε έχουμε το λευκό μοντέλο στα χέρια μας, υπάρχει και μαύρο, αυτό είναι το καπάκι του. Έτσι είναι η συσκευή από μέσα. Εδώ μπαίνει συρταρωτά η κάρτα microSD. Η κάρτα SIM μπαίνει αν βγάλω την μπαταρία. Δεν τη βγάζω τώρα, δεν έχω κάποια μέσα. Από εδώ πρέπει να μπαίνει λογικά. Έξοδος ακουστικών, microHDMI, microUSB και το μεγαφωνάκι βρίσκεται εδώ. Πάω να βάλω λοιπόν, παιδιά, να κουμπώσω το καπάκι στο κινητό, να ξεκινήσουμε το hands-on στον διαφορά μέσα το UI. Έχουμε φυσικά τις κεντρικές οθόνες του Android, με αυτή εδώ πέρα την κίνηση, μισό λεπτό, γιατί κόλλησε τώρα, okay. Συμβαίνουν αυτά. Με αυτή την κίνηση εδώ πέρα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα widget όλων των κεντρικών οθονών, οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν όπου θέλουμε. Π.χ. από εδώ πάω κατευθείαν στη μουσική. Widgetάκια υπάρχουν διάφορα, τα οποία κλασικά μπορούμε να τοποθετήσουμε έτσι. Okay. Το μενού από εδώ. Ρυθμίσεις. Android 2.3.4 έκδοση, όπως σας είπα νωρίτερα. Πλήκτρα εδώ, hard keys, δεν έχει capacity βαφής. Back, home και menu, αυτά που κάνουν όπως λέω κλικ. Ok. Εδώ πέρα στην κεντρική οθόνη μπορούμε να αλλάξουμε τα εικονίδια που υπάρχουν για άμεση πρόσβαση. Είναι αυτά τα εικονίδια που εμφανίζονται ασχέτως το που βρισκόμαστε στην κεντρική οθόνη. Έτσι, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και φακέλους εδώ, όπως είναι αυτός ο φάκελος, ή αν πιάσουμε τη μία εφαρμογή και την βάλουμε πάνω στην άλλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο που περιλαμβάνει δύο εφαρμογές μέσα, να πετάξουμε άλλο ένα μέσα ή πολύ απλά να αφαιρέσουμε και αυτόν τον φάκελο όπως είναι να τον φέρουμε εδώ. Άρα έχουμε πολλαπλές εφαρμογές, γρήγορη πρόσβαση σε πολλαπλές εφαρμογές από οπουδήποτε βρεθούμε στην κεντρική μας οθόνη. Διάφορα λοιπόν widgetάκια, και αυτά εδώ πέρα είναι παραμετροποιήσιμα, το ένα βγαίνει μέσα από το άλλο. Φυσικά timescape, όπου μπορούμε να βλέπουμε αναλόγως τους λογαριασμούς που έχουμε συνδέσει από φίλους μας σε διάφορα social media, να ελέγχουμε τη δραστηριότητά τους με αυτά εδώ πέρα τα ωραία tabs. Από εδώ γίνεται ανανέωση. Από εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορούμε π.χ. κατευθείαν να αναβαθμίσουμε, να κάνουμε ένα status update στο Facebook, και από εδώ να μπούμε κανονικά στην εφαρμογή Timescape. Βλέπουμε εδώ πέρα όλες οι επαφές μας, τι κάνουνε. Από εδώ μπορούμε να ανοίξουμε
και να δούμε τι έχει κάνει share ο κάθε φίλος μας κτλ. Από κάτω, ας πάω πίσω, από κάτω βλέπουμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε και ξεχωριστά τη δραστηριότητα των φίλων μας στο κάθε ένα μέσο στο οποίο έχουμε προσθέσει ή φυσικά και τα μηνύματα, εφόσον είχαμε, τηλεφωνικές κλήσεις, όλη η επαφή μας με τον εξωτερικό κόσμο μπορεί να βρίσκεται εδώ στο Timescape. Έτσι. Εδώ πέρα πάμε άμεση πρόσβαση στο φωτογραφικό μας άλμπουμ. Φυσικά το κινητό έχει Facebook for Xperia, άρα οι δυνατότητες του Facebook με μια απλή ενεργοποίηση εδώ του Facebook for Xperia υπάρχουν και μέσα στο κινητό μας. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω τις φωτογραφίες μου στο άλμπουμ, δηλαδή του κινητού έχω τις φωτογραφίες μου από το προφίλ μου στο Facebook, ή μπορώ να δω φωτογραφίες άλλων νέες από φίλους, π.χ. φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει φίλοι μου, και μπορώ να ας ανοίξω π.χ. αυτή, ακόμα να κάνω like ή να σχολιάσω τη φωτογραφία του Νίκου Μανδαλά που βλέπω εδώ πέρα. Ωραίες φωτογραφίες. Και πάμε μέσα τώρα εδώ από τα βιντεάκια, μάλλον από την κάρτα SD, να δούμε μερικά βιντεάκια στην οθόνη. Το αγαπημένο σας, Italian Job. Through the station, you are clear for 90 seconds. Go. Πολύ ωραία, πάω πίσω να βάλω και άλλο ένα βιντεάκι που έχω ετοιμάσει. Ποιο ήταν αυτό? Το Transformers 2. Βγαίνω, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε και το status bar από πάνω, πώς πηγαίνει, απότομα το κλείσα. Εδώ το status bar λοιπόν, οι κεντρικές οθόνες όπως είπα. Και πάμε να ακούσουμε και λίγο μουσική. Έχουμε κάποια τηλεφωνική κλίση μέσα, δεν πειράζει, ας ακούγεται. Το μεγάφωνο είναι δυνατό, πραγματικά. Το έχω στο τέρμα τώρα. Και μπορούμε να δούμε και πάμε να δούμε μαζί και τις επιλογές για το xCloud που σας είπα, να θυμηθώ που είναι. Όχι, δεν είναι από εδώ, πρέπει να θυμηθώ λιγάκι. Να σας δείξω τη διαφορά στο xCloud, μπορώ όμως, αν δεν κάνω λάθος. Από εδώ, μάλιστα, οκ. Okay. Ας ακούσουμε λοιπόν. Κλασικά έχουμε και ισοσταθμιστή. Τώρα το xCloud, χωρίς xCloud. Ωραία, είδαμε και σε ό,τι αφορά τον ήχο και πάμε τώρα μέσα να ολοκληρώσουμε το βίντεο κάνοντας ένα σερφάρισμα στο ίντερνετ με το native browser που έχει μέσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο το σερφάρισμα. Έχω συνδεθεί εδώ πέρα στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Zoom in, zoom out, κανονικά. Ρολάρισμα μέσα στον browser. Πάμε και σε landscape, portrait, landscape. Landscape, πολύ ωραία. Οκ. Okay. Το σερφάρισμά μας. Ας ανοίξουμε και το βιντεάκι εδώ. Μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα τώρα με το δίκτυο. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Πάω λίγο πίσω για να δω.
Ναι, μάλλον δείχνω συνδεδεμένος, κάποιο πρόβλημα έχει το Wi-Fi τώρα, δεν πειράζει παιδιά. Είδαμε πάντως γενικά πώς γίνεται και πάμε και στους χάρτες μέσα που βέβαια χωρίς Wi-Fi τώρα που θα φορτώσει. Ελπίζω μόνο να μην έχει πρόβλημα το ίδιο το tech blog αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει, όχι, υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα στο Wi-Fi. Εντάξει, έχουμε και 3D Maps εδώ πέρα. Οκ. Okay. Έχουμε 3D Maps με και έτσι και με αυτό εδώ πέρα. Δεν πειράζει, τώρα κόλλησε λιγάκι το Wi-Fi, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτά λοιπόν παιδιά από το Sony Ericsson Xperia Neo V. Επαναλαμβάνω, οθόνη 3,7 inches, LCD, ανάλυση 854x480 pixels, Bravia Engine, Mobile Bravia Engine, 1 GHz επεξεργαστής, 512 MB μνήμη RAM, 5 MP κάμερα με LED flash και βίντεο 720p, μπροστινή κάμερα για βίντεο κλήσεις, 1500 mAh μπαταρία, ραδιόφωνο FM, έξοδος micro HDMI, 126 γραμμάρια βάρος και τιμούλα χάρισμα κατά τη γνώμη μου 199 ευρώ αυτή τη στιγμή. techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!